με τρεις νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα, ενώ ξεκίνησε το παιχνίδι δίπλα μου ο καλός φίλος, ο καλός συνάδελφος, ο Τάσος Βαρδάκης, με τον οποίο θα είμαστε μαζί στην περιγραφή σε ένα παιχνίδι που... Το 0-0 ο ΑΟΤ με τον Μανδραϊκό. Το μάτς Μάνδρας από δεξιά, η μπαλιά είναι καλή για τον Φραγκόπουλο, το γύρισμα επικίνδυνο, ο Ρομπέρτο Λούσι εκεί. Και ενώ βρισκόμαστε στο 23ο λεπτό, υπενθυμίζουμε ότι χρυσός χορηγός της μετάδοσης είναι το voucherergasia.gr, το πιο σύγχρονο θεματικό πόρταλ εργασιακά, νέες θέσεις εργασίας, εκπαίδευση. Να δούμε αυτή την προσπάθεια για την ομάδα του Μανδραϊκού. Θα γίνει το σουτ και το γκολ. Έχουμε το 1-0 για την ομάδα του Μανδραϊκού στο 24ο λεπτό με τον Χαλβατζίου. Ανοίγει το σκορ λοιπόν η ομάδα της Μάνδρας, στο Αθηναϊκό Συγκρότημα, στο 24 με τον Χαλβατζίου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την 6ο προς 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα δούμε αυτή την προσπάθεια για την ομάδα του Τυμπακίου μέσα στην περιοχή. Προσπάθησε να βγει από τον παραθύρα του Παπανδρέου, τελικά το σουτ που θα γίνει από τον Μεϊρέλες, η μπάλα θα κοντράρει. Επιμένοντας αυτή την εκτέλεση, ο ΑΟΤ που δεν έχει καταφέρει να απειλήσει, υπήρχε ένα... Πρέπει να ανεβάσει τροφές ο ΑΟΤ, αν θέλει να φτάσει στην ισοφάριση. Να σου που θα γίνει και τίποτα παραπάνω, του Μεϊρέλες συγγνώμη. Θα δούμε το σου τον Μεϊρέλες από πολύ μακριά, απογοητευτικό όμως η εξέλιξη του. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Λούσι και πάλι για το Σαββουιδάκι. Σαββουιδάκι θα είναι ελεύθερο συμπαίχτη, κρατάει. Έλα. Θα δώσει για τον Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου από την περιοχή θα κάνει το σουτ με το δεξί. Καλό σουτ ήταν από τον Παπανδρέου. Μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Μαβίδη. Καλή στιγμή για τον ΑΟΤ. Με τον Λούσι δεν θα προλάβει να γίνει κάτι άλλο. Τέλος χρόνου για το πρώτο ημίχρονο. Εργασιακά, νέες θέσεις εργασίας, εκπαίδευση, ΕΣΠΑ, δημόσιο. Εδώ έγινε τώρα η σέντρα με τον Παπανδρέου. Ο Λούσι μπροστά από τον Πετσίτη. Βγάλει για τον Μεταξάκη, Μεταξάκης Παπανδρέου, Μεταξάκη θα δοκιμάσει ένα σούτ με το αριστερό. Καλό σούτ out, καλό σούτ αυτός στο 49. Για να δούμε την προσπάθεια από αριστερά από τους γηπέδους με τον Χαϊντίνη. Χαϊντίνη θα γυρίσει, καλό είναι το πλάνο. Σε και γκολ από τον Παπανδρέου, στο πολύ όμορφο γύρισμα του Χαϊντίνη. Ο Παπανδρέου αφύλακτος στην περιοχή, με πλασέ στην κίνηση, προβολή θα έλεγα. Θέλει την μπάλα στη γωνία. 1-1 λοιπόν. Ασίστ από το Χαϊντίνη. Προβολή από τον Παπανδρέου. 1-1 λοιπόν για τον ΑΟΤ. Στην ισοπαλία με τον διαγραφόμενο, διαφωνούμενη ισοπαλία. Μια σκήμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Εντάξει, νομίζω ότι και με την πορεία της Σαμπαράς ο ΑΟΤ το άξιζε. Mm-hmm. Άξιζε το ένα εισιτήριο. Δικαίως νομίζω επιστρέφει. Στην τρίτη εθνική και τυπικά πλέον. Πολυτροτικό σφύριγμα της λήξης. Ναι. Ο ΑΟΤ είναι και πάλι στην τρίτη εθνική κατηγορία μετά από ένα χρόνο, μετά το διάλειμμα της περσινής περίοδου.